Λάβει την ευθύνη της επιλογής ή της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Με έναν άνθρωπο σαν και εμένα, όπως τρώγομαι για όλα και για τα πάντα, από το τι χρώμα θα έχει το... η μοκέτα, ας πούμε. Η μοκέτα ή το χαλάκι ή η καρφίτσα στη γωνία, μέχρι πώς θα είναι οι φωτογραφίες έξω στην είσοδο, σαφώς δεν έχεις ησυχία. Γι' αυτό και με νοιάζει το με ποιους θα βρεθώ. Οπότε η διανομή για μένα είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα, έχει σημασία πότε και με ποιους γίνεται και γιατί γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα ψάξιμο. Γιατί με τη λογική ότι υπάρχουν τόσοι τοπίοι και πάρα πολύ καλοί, δόξα τω Θεώ πια, μπορεί να βάλει κάτω ένα κατάλογο για να κάνει διανομές συνέχεια. Δεν είναι έτσι εύκολο όμως. Γιατί μια καλή διανομή σημαίνει καλή επικοινωνία σκηνική, καλή επικοινωνία στο καμαρίνι. Που σημαίνει ένα κώδικα επικοινωνία από και προς όλους. Αυτό περνάει. Ανεξάρτητα από το τι έργο θα παίξει και θα παρουσιάσει. Τώρα, σαφώς έχει ένα τίμημα και αρκετά σημαντικό. Γιατί δεν υπάρχει ησυχία με την έννοια του... Εφησυχάζω. Ναι, βρήκα ένα έργο και το πώς θα γίνει το έργο, μέχρι να φτάσει να γίνει το έργο, να το δεις, να περνάει στον κόσμο, δεν τελειώνει αυτή η αγωνία και είναι διαρκής η αγωνία. Και ένα διαρκές ψάξεις. Μέχρι που βεβαιώνεσαι πια ότι η παράσταση, ναι, αρέσει, δεν αρέσει. Από εκεί και έπειτα έχεις να νοιαστείς με το πώς θα γίνει γνωστό πιο γρήγορα από το να τα αφήσει να μαθαίνεται σιγά σιγά η παράσταση. Να μαθαίνετε. Αυτά είναι θέματα πια παραγωγής, φροντίδας άλλου είδους. Δηλαδή είναι θέμα όπως μια έκφραση προσφυλής της εποχής ή το μάρκετινγκ και οι δημόσιες σχέσεις μιας δουλειάς. Αλλά η ουσία της δουλειάς είναι να βρεθεί ένα έργο, να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να το ζωντανέψουν και όταν φτάσει στην πλατεία να περνάει έτσι όπως το έχεις φανταστεί. Δηλαδή τι περίμενες, ανεβάζεις μια κομμωδία και πρέπει να γελάνε. Ανεβάζεις ένα δράμα και πρέπει να κλάνε. Αν ανεβάσει μια κωμωδία και από κάτω κλαίνε, και αν ανεβάσει ένα δράμα και από κάτω γελάνε, έχασε τότε αυτό δεν σώζεται με κανένα μάρκετ. Έχασε το παιχνίδι και δεν είναι ούτε καν διπλό. Λοιπόν, τότε δεν σώζεται με τίποτα. Η αγωνία μέχρι εκεί είναι, μέχρι να βεβαιωθεί ότι αυτό που έκανε αρέσει. Τώρα, πώς θα γίνουν οι 5-10, οι 10-200 και πάει λέγοντας μια άλλη ιστορία στο θέατρο. Η επιθεώρηση δεν έχει κάνει. Σε τσιγκλάει επιθεώρηση. Καλοκαιρινή επιθεώρηση, τσιγκλάει. Μα έχω κάνει. Μία, αλλά τα παράτησε και αυτή. Τρεις έχω κάνει. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι αν δεν, είναι, ας πούμε, δεν έχει τις προοπτικές να είναι η σωστή νοικοκυρίστικη δουλειά που εσύ θέλεις, δεν θέλεις. Η επιθεώρηση τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει μορφή, όπως τη γνώρισα εγώ. Ναι. Συναλλαγμένη μορφή. Δηλαδή, παλιά υπήρχαν οι συγγραφείς και οι πρωταγωνιστές. Μερικοί από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να ξεπερνάνε και τον συγγραφέα του θεατρικού κειμένου. Ναι, τις προσθήκες, ναι. Ναι, με τις προσθήκες ή με την ανατροπή. Πλήρως. Δηλαδή μπορεί να παίρνει ολόκληρο το νούμερο που λέμε στην επιθεώρηση, ολόκληρο το κείμενο και να κρατούσε 2-3 στοιχεία από αυτό, την ιδέα και να αυτοσχεδίαζε πια επάνω. Γιατί δεν του φαινόταν ή δεν λειτουργούσε τόσο καλά το κείμενο στην πλατεία. Εδώ στην μοντέρνα και με τη μεταμοντέρνα επιθεώρηση που λένε, ή όπως έχει χαρακτηριστεί, υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί του ταλέντου, του Βεληνικού, τη Καλουτά, τη Βλαχοπούλου, του Αυλονίτη, του Μαυρέα, που βέβαια ίσως είναι μια αχλή αναμνήση, αλλά πάση περιπτώσει. Καλά, η Βλαχοπούλου και η Καλουτά έχουν δείγματα γραμμή και τώρα ακόμα. Εντάξει, δεν έχουν βγει όμως τέτοια ονόματα. Είναι άλλη σχέση τη σημερινή επιθεώρηση. Η σχέση τη σημερινή επιθεώρηση γράφτηκε και τοποθετήθηκε σε άλλα πλαίσια, σε άλλα επίπεδα. Πέρασε σε άλλε μορφέ, έγινε άλλου είδου γραφή. Και πέρασε από συγκεκριμένα η ελεύθερη σκηνή, το ελεύθερο θέατρο, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δημιούργησε πλήρη ανατροπή στον χώρο της επιθεώρησης. Και έκανε σχολή στο είδος. Δηλαδή έφτασαν να γράφονται τα κείμενα και να ανεβάζονται οι σημερινές επιθεωρήσεις με αυτή τη φόρμα, με αυτή την οπτική και με αυτή τη γλώσσα. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα είναι ότι το χαρακτηριστικό της επιθεώρησης τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, είναι ότι γράφεται από αυτούς που παίζουν. Και έτσι, αν δεν είσαι και ηθοποιός συγγραφέας, είσαι εκτεθειμένος ή μετέωρος ή ο πιο ευάλωτος της παράστασης. Εγώ έχω πολλές αντιρρήσεις αυτό το είδος της επιθεώρησης. Όχι, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείς ή όχι. Γιατί... Ανεξάρτητα. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι η ραιδιού, η επιθεώρηση, πέρα από το κείμενο, το αλατοπίπερο, το αττικό, ναι, θα πρέπει να έχει και μια πλειάδα γυναικών. Που αν όχι τι άλλο, εκτός που θα τα λένε, να είναι και όμορφες. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση ασχήμιας. Όχι, ανεξάρτητα από αυτό, ανεξάρτητα και πριν πέσουμε σε καθαρά υποκειμενικές εκτιμήσεις και απόψεις, λέει, θέλω να πω το εξής.
Είναι μια προσωπική άποψη. Τη σέβομαι. Μα, όχι, μοιάζει μια απαραίτητη προσαφορά. Εσύ, σαν να είσαι Κατρανίδης, κάνει μια νοικοκυρίστικη δουλειά. Ποντάρεις όμως και στο φυσικό σου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν εμφανίζεις το θέατρο Α, μια στιγμή, δεν εκθέτεις την αισθητική κανενός θεατού. Είσαι ένας άνθρωπος καλοφτιαγμένος, αρτιμελής, χωρίς περιττά πάθια. Μια στιγμή. Ναι. Που τα λες μεν, είσαι όμως και ευηδής, για να πω μια προσφυλή, πάλι ποτέ έκφραση. Εδώ η επιθεώρηση κατακλείζεται από ανθρώπους που μπορεί ταλαντούχους μεν, κακάσχημους δε. Μια στιγμή. Η επιθεώρηση υπηρετεί ένα άλλο είδος θεάτρου που δεν έχει να κάνει με την φυσική εμφάνιση του ηθοποιού. Πολλές φορές είναι και πλεονέκτημα. Όχι, διαφωνώ. Είναι γιατί κάνει ένα πασαρέλα φινάλε, 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 που δεν μπορεί να είναι τα τέρατα σα σχήματα να παρελάβουν. Μιλάς τώρα για το σύνολο το πράγμα. Ναι, δηλαδή, γιατί παρέλαβε την διαρκή δύο ώρε. Και τα μπαλέτα με τα ορότα, τα κορίτσια και τα πάντα. Όχι, δεν και με τι ορότητε γυναίκε πρωταγωνίστρε. Υπήρχαν όμω και γυναίκε τέρατα που βγαίνανε. Δεν θυμάμαι γυναίκε τέρατα και δεν είναι και 100 χρονών. Όχι, όχι. Θυμάμαι τη Σπέρα Τζαβρανά, θυμάμαι την Καλουτά, θυμάμαι την Χοκούτα. Δεν μιλάω, αυτέ ήταν σουμπρέτε. Και κουκλίτσε. Αυτέ ήταν σουμπρέτε. Υπήρχαν, θέλω να πω το εξή. Βλέπω στα τέρατα σημερινά. Όταν λέω, α πούμε τώρα, είπαν, ήταν ωραίο ο Αυλονίτη. Μια σημερινά τυπίστε. Ήταν ωραίο. Και μιλάμε και για άντρε. Έχει ανάγκε από τυπίστε. Έχει ανάγκη από τυπίστε και τυπίστε και γυναίκε το είδο τη επιθεώρηση. Απλά τι έγινε. Χρησιμοποιήθηκε το κουσούρι ως ταλέντο τελευταία. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, για να μην μείνει θολό και παρεξηγηθούν και ορισμένοι και τις δουλειές και έξω. Όχι, δεν έχω κανένα λόγο. Απλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το κουσούρι ως ταλέντο και το ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει. Μπορεί κάλλιστα και να είναι και πλεονέκτημα ότι ένας έχει μια εμφάνιση που δεν είναι του εραστή ή του ωραίου ή της ωραίας. Μπορεί να είναι και πλεονέκτημα. Είναι πιο ευέλικτος για να κάνει πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα τώρα. Το αν αυτή η επιθεώρηση είναι καλή. Οι καλύτεροι θα το κρίνουν οι ιστορικοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θέατρο. Εγώ που ζω μέσα στο θέατρο, ζω από αυτό, γνωρίστηκα από αυτό και από αυτό βρίσκομαι εδώ και μιλάμε μαζί τώρα, από το θέατρο. Έχω να πω ότι η επιθεώρηση είναι ένα είδος που λατρεύω και ως θεατής και ως ηθοποιός. Απλά δεν με κάνει να αισθάνομαι ότι θα ήθελα να παίξω μια επιθεώρηση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν αισθάνομαι καλυμμένος. Από την επιθεώρηση. Δεν με καλύπτει με την εξής άποψη, ότι έχω βρεθεί, έχω νιώσει αυτό που λέμε να συγγράφουν οι διπλανοί μου και αφού γραφτούν τα καλά που θα παίξουν, ό,τι περισσέψει, ανεξάρτητα αν θα είσαι το πρώτο όνομα. Γιατί άμα πέφτει για σήμερα, τι γίνεται. Γίνεται ένα θίασος, ας πούμε, επιθεώρησης από συγγραφής. Ηθοποιού συγγραφεί. Υποθετικά να πούμε, όχι, παραδειγματικά για σε μια στιγμή. Όχι, εσύ φέτο είσαι στο Α με μια δουλειά που επέλεξε το ναι. Χειμώνα να κάνει μια άλλη δουλειά. Αν παραθετικά ναι. Οποιοδήποτε Λεμπέση, Μαρτίνο, ξέρω ναι, 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 ναι. Σου κάνει μια πρόταση για το καλοκαίρι να κάνει ναι. Μια παρενθετική εμφάνιση σε μια επιθεώρηση, θα διαλέξει να είναι μόνο κειμενογράφοι και συνάδελφοί σου οι οποίοι τα λένε ή να έχουν και μια ανεκτή προσωπική εμφάνιση όταν κάνουν και φινάλε στην Πασαρέλα. Όχι, το τελευταίο το θεωρώ δηλαδή. Δεν με απασχολεί, γιατί στο θέατρο τα πράγματα έχουν τη δικιά τους γοητεία. Δεν μπορώ να καθίσω και να κρίνω ποιος μου φαίνεται εμένα ωραίος και ποιος φαίνεται άσχημος. Εμένα με ενδιαφέρει το επίπεδο και το είδος των συνεργατών και τι έχουμε να πούμε. Τώρα, το θέμα της αισθητικής θα βγει από μόνο το από αυτή τη συνεργασία. Δεν πιστεύω ότι θα κρίνω πράγματα που δεν μου πάνε, όπως και εκείνοι μπορεί να μην διαλέξουν πράγματα που δεν τους πάνε. Θέλω να πω, αυτό είναι αλυσίδα. Πάει από μόνο του. Ναι, εγώ όμως αυτήν την αλυσίδα θα προσθέσω το δικό μου κρίκο. Και θα πω ότι στους κουτόφραγκους, που λέμε κακός κουτόφραγκος, μια ρεβιού, ανεξάρτητα αν έχει το Αττικό Άλλες, έχει και κάποιες ωραίες γυναίκες σε κάποιους σωστούς και αρτιμελείς ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα κάτι, γιατί έφερες πολύ λίγα πράγματα για σένα, και ας δούμε τι γίνεται σε μια αλλαχού επιθεώρηση όταν η αισθητική συμβαδίζει με το ταλέντο, με αυτούς που τα λένε, με αυτούς που τα χορεύουν και με αυτούς που τα τραγουδάνε. Thank you.
Αυτό το παραθυντικό ταμπλό το έκανα επειδή μου έφερε πολύ λίγα πράγματα από τη δική σου δουλειά, σαν ασθενό που είσαι, και σου είπα τι γίνεται αλλαχού. Επειδή πιστεύω ότι το θέατρο το ζει κανείς, το γεύεται στη θεατρική αίθουσα. Και μόνο από τη τηλεόραση μας βοηθάει, και όπως εσύ βοηθάς στο ελληνικό θέατρο, με το να αγνωρίσει πιο στον κόσμο, στο θεατρικό κοινό, ανθρώπους που παράγουν ή κάνουν θέατρο χρόνια, και να πούμε και δύο πράγματα περισσότερα από αυτά που θα λέγαμε μετά ή πριν από μια παράσταση. Η ίδια η παράσταση, αυτή καθ' αυτή, τη ζει κανείς στο θέατρο. Ναι. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πεθάνει ποτέ το θέατρο. Ποτέ. Είναι αντικατάσταση. Ακριβώς επειδή δεν μπορεί, όσο και οι κάμερες να ήταν τώρα ζωντανές μες στο θέατρο και να βλέπαν την παράσταση, δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να μεταφέρουν αυτή τη μαγική στιγμή, αυτή τη μαγική επικοινωνία που δημιουργείται μέσα στην θεατρική σάλα. Ναι, είναι όπως είναι στο ζωντανό τραγούδι. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αν ήταν έτσι, θα όλοι θα πρέπει να τους δείξουν και θα πήγαινε κανένα στις συναυλίες. Για πες μου κάτι άλλο. Αλλά να πω κάτι τώρα που κλείσουμε το θέμα της επιθεώρησης. Κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε ως συζήτηση, γιατί αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο τα λες τα πράγματα, αλλά πιθανώς κάποιοι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να θεωρήσουν ότι είμαστε φίλοι και θαυμαστές του θεάτρου Πασαρέλα. Όχι φτάνει και πουπουλά. Όχι, γιατί δουλεύει πολύ Πασαρέλα. Δουλεύει πάρα πολύ Πασαρέλα. Και να το προσέξουμε. Ναι, ναι. Όχι τώρα και πουπουλά, αλλά όχι πια και παρέλα σε σχήμα. Ναι. Λοιπόν, κακίνο πίνει, κακίνο μία αφιένε. Λοιπόν, και μια και φτάσαμε και στην αρχαία Ρήση, για πες μου από Αριστοφάνη ή από κλασικούς πια συγγραφείς, ποιοι θα ήταν, μια και το κόλλησα με την αρχαία Ρήση, αυτό που θα σε τσίγκλιζε για περαιτέρω στροφή σε κλασικά κείμενα. Καταρχήν δεν νιώθω την ανάγκη στροφής. Είμαι σε μια διαδρομή συνεχή, γιατί έχω ξεκινήσει τα κλασικά κείμενα. Έρχομαι και ξανάρχομαι, πηγαίνω έρχομαι. Σε κλασικούς, προκλασικούς και κλασικούς. Θέλω να πω το εξής. Ναι, Αριστοφάνη. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω, γιατί πιστεύω αυτό που με εκφράζει και αυτό που κάνω ή προσπαθώ να κάνω κάθε φορά, και μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουν πάει καλά τα πράγματα, είναι να κάνω πράγματα που εγώ νιώθω ότι θεατρικά είμαι όριμος να το κάνω. Δεν έχω αποθυμένα. Δηλαδή, αχ, να μπορούσα μια μέρα να κάνω εκείνο. Θα έλεγα μέσα να αμαξιώσει. Ξεκίνησες από το εθνικό, παίζοντας έστω και στο χώρο, ας πούμε. Παίζοντας και ξεκίνησα το χώρο και έπαιξα πάρα πολύ γρήγορα σε ρόλους. Ναι, στα αυτά τα 24 χρόνια. Και στο κρατικό Βορειοελλάδος. Στα αυτά τα 24 χρόνια που έχεις διανύσει μια πάρα πολύ ελπιδοφόρο πορεία και θειασαρχική τα περισσότερα χρόνια σου, δεν θα ήθελες πια τροπεούχος και νικητή σε μια επίδαυρο κάνοντας ένα επόμενο ρόλο. Ναι, πώς θα ήθελα. Ποιος θα ήταν αυτός ο ρόλος? Καταρχήν, έχω κάνει και πρόταση και παλιότερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πιθανώς κάποιος να τα ακούσει τώρα και να πει: μα γιατί λέει, αφού έχει κάνει και πρόταση. Mm-hmm. Και το είχα κάνει και παλιότερα. Στον ρόλο με τον Ορέστη του Ευρυπίδη. Mm. Αυτή τη στιγμή. Αντίγει κομμωδία, σου λέει τίποτα? Ναι, αλλά δεν νιώθω όριμος αυτή τη στιγμή ακόμα. Δηλαδή, προτιμάς, ας πούμε. Δεν νιώθω όριμος ακόμα. Δεν λέω ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι ήμουν όριμος και για τον Ορέστη. Mm. Δεν μπορεί να συζητάς κάτι πριν το κάνεις στο θέατρο. Μιλάς όμως για μια συμμετοχή σε κρατική σκηνή, βέβαια, πάντα. Μα δεν την είχα κάνει την πρόταση σε κρατική σκηνή. Την κάνει στο νεό. Την κάνουμε στην παραγωγή με τον Γιώργο τον Κυπριό μαζί. Ονοματίζοντας εσύ τους συντελεστές της όλης παράστασης όμως. Ασφαλώς. Ενώ στην παραγωγή με το ΙΟΤ, αυτές που γίνονται στις παραγωγές του φεστιβάλ. Ναι. Αυτό εννοώ. Και με στελέχη, δεν περίμενα να... δηλαδή... και με στελέχη του ελεύθερου θεάτρου. Ασφαλώς. Ναι. Εδώ βέβαια στο διπλό παιχνίδι. Έχουμε ένα σωρό στελέχη του Εθνικού Θεάτρου που ήταν μέχρι τότε το Εθνικό Θεάτρο, όπως ο Τρίφωνος Καρατζάς, Μελίνα Μποτέλη και σκηνοθεσία και Θεοδωροπούλου. Όχι, δεν ήταν. Προέρχεται από το Εθνικό, ναι. Αλλά έφυγαν οι δύο συνάδελφοι, και φίλοι μου αγαπημένοι, και ο Τρίφωνος και η Μελίνα. Είμαστε χρόνια οι φίλοι, ανεξάρτητα από τη δουλειά και από παλιότερες δουλειές. Ήταν μέχρι πρώτη στο Εθνικό. Δηλαδή δεν ανανέωσαν τη σύμβασή του με κοινή δική του απόφαση. Δεν είναι του Εθνικού που λέμε ότι. Δεν τους ήθελε το Εθνικό και έτσι ήρθανε. Ήταν ζήτημα επιλογής. Ναι, ναι, και αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Το διπλό παιχνίδι. Ναι, με τιμά ιδιαίτερα. Όχι μόνο και σαν φίλο. Ναι, ναι. Και ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Μικαλακόπουλος, είδε εν δυνάμει στο Εθνικό. Και μάλιστα πέρασε με μια καταπληκτική επιτυχία που χαρακτηρίζει. Να πω, δεν γίνονται οι καλές δουλειές, δεν γίνονται. Ας πω για το σκηνοθέτη, μια πολύ καλή κουβέντα για το σκηνοθέτη της παράστασης του Α. Πολλές κουβέντες. Ότι πέρσι στο έργο του Μπένετ είχε συγκρινόμενος με τον Άγγλο συνάδελφό του καλύτερες κριτικές. Ναι. Και επί της ουσίας, όχι μόνο για τις κριτικές, και επί της ουσίας. Με τον Γιώργο δεν αισθάνομαι και, εντάξει, τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί ένας φίλος, αγαπημένος συνεργάτης, έχουμε βρεθεί, πρωτοβρεθήκαμε στο καμπαρέ μας, το 78. Όταν έπαιζε τον Γερμανό. Ναι, τον Εβραίο έκανα. Τον Εβραίο Γερμανό. Ναι,
που διώκεται. Ναι, ναι. Και η σχέση ήταν επί της ουσίας και ένα από τους ανθρώπους που είναι γνωστό το προσωπικισμένο άτομο είναι ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, όχι μόνο σαν ηθοποιός, αλλά και σαν άνθρωπος. Και είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό, να έχεις να πεις πάρα πολλά πράγματα και να πάρεις από έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν κάνεις απλώς μια συνεργασία. Έχει μια ουσιαστική επικοινωνία και έχεις να μάθεις πολλά πράγματα ακόμα και με μια συζήτηση που μπορεί να φαίνεται ότι είναι και έξω από τη δουλειά. Να βγάλω μια αποκαλυπτική αποκάλυψη. Έχοντας τη συνεργασία του Μιχαλακόπουλου, τον Γατανή θα τον ενδιαφέρε μια σκηνοθετική δουλειά που αυτός θα έκανε σε ένα άλλο θέατρο? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Συγγνώμη. Ο Μιχαλακόπουλος είναι χρόνια υπογεγραφημένος, ηθοποιός, πρωταγωνιστής και γύρω του Εθνικού Θεάτρου. Ναι. Λοιπόν, ο Κατρανίδης μέχρι στιγμής είναι ηθοποιός ή ασάρχης. Mm-hmm. Θα τον ενδιαφέρε να κάνει σε ένα θίεσο του Ελεύθερου Θεάτρου σκηνοθετική δουλειά? Ναι, θα με ενδιαφέρε. Και να με ενδιαφέρε. Όχι, δηλαδή θέλω να πω, όχι να με ενδιαφέρει. Σκηνοθέτης άλλο, ηθοποιός άλλο. Ναι, το ξέρω. Έχω, δηλαδή, κάνει, έχω κάνει στο παρελθόν. Αλλά επειδή δεν είμαι από τα άτομα που βγαίνω έξω να συστήνομαι ότι ξέρεις κάτι, έχω κάνει εκείνο, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό. Σε άλλο θέατρο? Ναι, παλιότερα. Σε ποιο? Έχω κάνει πριν από πολλά χρόνια σε μια δουλειά που ήταν στο θεατρικό εργαστήρι συγκεκριμένα. Και έχω και ανεβάσει μια παράσταση στο Φεστιβάλ Αθηνών στο θέατρο Λυκαβητού. Τι με δάει κανένα στην αποκάλυψη. Λοιπόν, αλλά επειδή ζούμε και μια εποχή που συστήνεται πολλοί κόσμος επαγγελματικά αυτό και εκείνο, έχει σημασία όταν θα ξαναγίνει αυτό, αν ξαναγίνει, να έχει ουσία. Γιατί μια παράσταση την ανεβάζει ο καθένας σήμερα, έτσι να ανεβάσει μια παράσταση. Όχι, εγώ νομίζω ότι οι ηθοποιοί που είναι και σκηνοθέτες και τούμπαλιν είναι πραγματικά πολύ πολύτιμοι για μια σωστή παράσταση. Γιατί και όλοι οι σκηνοθέτες ήταν πρώην ηθοποιοί. Ναι, κανείς δεν ήταν από μόνος του σκηνοθέτης, δεν βγήκε. Όλοι υπήρξαν ηθοποιοί. Όλοι. Στο Βολονάκης το θυμάμαι ποτέ να ήταν ηθοποιός. Βολονάκης. Μα νομίζω ότι ήταν, δεν μπορώ να κάνω λάθος. Έτσι νομίζω. Να και μια αποκάλυψη, αποκάλυψη. Έτσι νομίζω, λέει. Δεν μπορεί να μην υπήρξε ποτέ ηθοποιός. Δηλαδή όλοι οι... Μα είναι σχολείο, δεν το αναφέρω ναι, σκουσμός, δηλαδή. Είναι σχολείο. Ναι. Είναι σχολείο η σκηνή. Και ο Σπύρος, ο Ευαγγελάτος. Ναι. Όλοι. Κανένας. Είναι σχολείο και ο Κουν υπήρξε. Μα δεν μπορεί, δηλαδή είναι σχολείο η σκηνή. Κάτι δεν κάτι... πρέπει. Δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι κάποιος, δεν υπήρξε ποτέ ηθοποιός, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και καλός σκηνοθέτης. Ε? Ναι. Αλλά το να είναι 9 στους 10, κάτι σημαίνει αυτό. Νομίζω. Τώρα, επιγραμματικά, η μαγεία του θεάτρου κατά Δάνη Κατρανίδη ποια είναι? Δηλαδή, όταν πηγαίνει στο καμαρίνι του, βάφεται, ξέρει ότι θα δώσει μια παράσταση ανεξαρτήτως ιδιωτικής ζωής. Ποιο είναι αυτό το γλυκό πικρό συνέστημα που έχει και που τον κάνει την ώρα που ντύνεται, την ώρα που ετοιμάζεται να πει ότι ξεχνάω τα πάντα για το ποιος είμαι, που έρχομαι, που πάω και θα δώσω μια ακόμα παράσταση? Καταλαβαίνω τα σκαλιά του θεάτρου Αλφα. Ναι, δεν νιώθω ότι κάνω μια παράσταση. Μπαίνω σε ένα ταξίδι. Κάνω μια διαδρομή επικοινωνίας με έναν κόσμο που δεν θα τον συναντούσα ποτέ σε καμία άλλη δουλειά. Σε καμία άλλη δουλειά θα μπορούσα να συναντηθώ με αυτούς τους ανθρώπους και να έχουμε τόσο δικά μας πράγματα, εντελώς δικά μας. Είτε είναι 200 από κάτω, είτε 500 ή 3.000, όλοι μαζί έχουμε κάτι κοινό. Βιώνουμε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές και κάποια συναισθήματα. Έτσι όπως δεν τα βιώναμε ποτέ και μπορεί να μην είχαμε συναντηθεί ποτέ στη ζωή μας. Δεν ακούνε μια διάλεξη. Δεν παρακολουθούν κάτι. Ζούνε μαζί μου συναισθήματα, καταστάσεις, ιστορίες. Εγώ. Ζω μαζί τους τα αντίστοιχα συναισθήματα και βιώνω πράγματα μαθαίνοντας την ίδια τη ζωή έτσι όπως δεν μπορούσα να τη μάθω ποτέ μέσα από τόσους χαρακτήρες. Γιατί ανήκω στη γενιά και στην κατηγορία αυτών των ηθοποιών που βιώνω χαρακτήρες και δεν φέρω το μοντέλο μου. Και αυτό. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, σαν κατακύρια, γιατί η εκπομπή κοντεύει να τελειώσει, είναι λίγα και επικίνδυνο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί και με μια τέτοια πιστικότητα, διότι είσαι καλός ηθοποιός, σωστός άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι στην κάμερα που είσαι στο χέρι σημαίνει ότι ελάτε σε αυτό το επάγγελμα, το μυροφόρο, το καταπληκτικό, το μοναδικό και πληθύνετε τη τάξη των ηθοποιών. Και αυτό είναι λίγα και επικίνδυνο. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά. Δεν το είπα, έτσι, ναι, είναι θέμα επιλογή. Όλα αυτά τα παιδιά που λένε ναι, και εγώ θα μπορούσα να είμαι Κατρανίδη, που δεν έχουν τα κότσια του τσαγανό του Κατρανίδη. Είναι μια επικίνδυνη πρόσκληση, αλλά το θέατρο έχει τη μαγεία του. Σαφώς έχει τη μαγεία του και γι' αυτό και δεν μας κάνει και είμαστε πάντα νέοι.
Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η βιολογική άνθηση του Κατρανίδη είναι προϊόν της επίπονης προσπάθειας και άοπνης. Έκανα και Σαδάμ, γιατί πραγματικά συνεπήρε ο ίστρος σου. Αλλά εγώ νομίζω ότι σταχυολογώ το νόημα ίσως της φράσης που είπε ο Δάνης ο Κατρανίδης και πιστεύω ότι το θέατρο έχει ανάγκη από σωστούς καλούς υπηρέτες και από ένα ίσως καλύτερο κοινό. Και επειδή... Το κοινό εμείς το διαμορφώνουμε. Ακριβώς, ναι. Και επειδή το θέατρο είναι ποτέ δεν φταίει το κοινό. Ο πνευματικός καθρέφτης κάθε εποχής, ας προσπαθήσουμε όλοι εμείς, όλοι εσείς που παρακολουθείτε μια τηλεοπτική, ξέρω εγώ, εκπομπή με τις παντόφλες σας, τις μπιτζάμες σας και βαριέστε να πάτε σε ένα θέατρο, δείτε μια καλή παράσταση. Και αν ακόμα αυτό το θέατρο είναι ένα στολίδι χώρου, αν ακόμα αυτό το θέατρο είναι μια ιδιότυπη γραφή, σασπένς ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι καιρός είναι να απαγκιστωθείτε από αυτό το περίγυρο της κρεβατοκάμαράς σου, σαλονιού σας, του living room, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, και να πάτε να δείτε μια καλή παράσταση. Το θέατρο σας έχει ανάγκη και εσείς, ίσως περισσότερο έχει ανάγκη το θέατρο. Να είστε καλά.